Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα και σε εσάς. Είναι η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, αν τα λέω σωστά. Και παλιότερα, πριν πάρα πολλά χρόνια, υπήρχε κάποια κυρία πάλι που ήταν αντιπρόεδρος. Απλά δυστυχώς οι γυναίκες δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, αυτό είναι έτσι μια... Κυρία Γρανουζή, οι παρεμβάσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης την περίοδο του κορονοϊού και στην πρώτη φάση αλλά και τώρα στην δεύτερη, όλο αυτό το διάστημα από τα τέλη του Φλεβάρη, από τότε που εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα στην χώρα μας, είναι γνωστές αυτές οι παρεμβάσεις. Ο κύριος Ζορπίδης έχει διεκδικήσει από την κυβέρνηση την θέση πεισιμέτρων προς όφελος των επιχειρηματιών. Θέλω να μας δώσετε λίγο την εικόνα που επικρατεί στην αγορά τη δεδομένη χρονική στιγμή, τι σας λένε οι συνάδελφοί σας, οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες, ποια είναι τα μεγάλα τους προβλήματα, δεδομένου βέβαια του γεγονότος ότι όπως φαίνεται θα συνεχίζουμε να μετράμε κρούσματα και είμαστε στο παραπέντε πριν από ένα νέο lockdown. Κοιτάξτε να δείτε, πράγματι σαν επιμελητήριο κάναμε πάρα πολλές δράσεις και κινήσεις και προτάσεις προς την κυβέρνηση, προς την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προς τους Δήμους. Η αλήθεια είναι ότι ο επαγγελματίας αυτή τη στιγμή νιώθει μία μεγάλη ανασφάλεια. Ο τζίρος κατρακυλάει, έχουμε μείωση χωρητικότητας στο χώρο της εστίασης, στο χώρο του τουρισμού τα πάντα είναι νεκρά. Αργοπεθαίνει ο επαγγελματίας. Περνάμε πολύ δύσκολες στιγμές. Η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν ξέρουμε τι γίνεται, τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα. Εσείς τώρα παρακολουθήσατε τις εξαγγελίες και του Πρωθυπουργού από το Θεσσαλονίκη Χελέξπο Φόρουμ του κυρίου Μητσοτάκη αλλά και του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Φαντάζομαι βέβαια ότι ακούσατε με ενδιαφέρον τις δεσμεύσεις και των υπολείπων κομμάτων. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας. Αυτές οι πολιτικές δεσμεύσεις είναι μακριά από την πραγματική οικονομία, κυρία Γρανούζη? Κοιτάξτε να δείτε, και στα δύο στις συνομιλίες με τους παραγωγικούς φορείς υπήρχε άνθρωπος και ο κύριος Ζορπίδης και εγώ παρέστη με την αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κύριος Ζορπίδης ήταν με τον κύριο Μητσοτάκη. Στείλαμε και καταθέσαμε εμείς το υπόμνημα του επιμελητηρίου μας με πάρα πολλές προτάσεις για το τι θέλουμε για τον επαγγελματία. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση δείχνει να καταλαβαίνει τι γίνεται, τι περνάμε. Βέβαια έκανε κάποιες κινήσεις, όχι αυτές που περιμέναμε. Εμείς θέλαμε πιο επιθετική... Τι ζητάτε εσείς? Εμείς ζητάμε όχι δανεισμό. Εμείς ζητάμε επιδόματα, ζητάμε πράγματα που μπορεί να βοηθηθεί ο επαγγελματίας. Γιατί ο δανεισμός, ξέρετε πολύ καλά ότι παίρνουμε κάποια χρήματα, θέλω να σας πω, και θα πρέπει να τα ξαναγυρίσουμε πίσω. Εμείς δεν ξέρουμε αν θα έχουμε τις δουλειές μας, αν θα τις κλείσουμε, αν θα έχουμε lockdown. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς μας περιμένει την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το δικό σας λίγο πιο συγκεκριμένα το κομμάτι, γιατί επίσης το δικό σου αντικείμενο, κυρία Γρανούζη, αυτό που σχετίζεται με τους γάμους, έχει επηρεαστεί αρκετά, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, μετρημένοι στα δάχτυλα οι γάμοι οι οποίοι γίνανε και τουλάχιστον με τα μέτρα τα προστασίας τα οποία έχουν επιβληθεί. Δώστε μας λίγο μία εικόνα και για αυτό το αντικείμενο. Αυτό το αντικείμενο, όπως είναι στο κομμάτι της εστίασης, είναι οι δύο κλάδοι, η εστίαση και ο τουρισμός, που έχουν πληγεί από την πρώτη στιγμή. Τρεις μήνες κλειστά, περιορισμούς στα ωράρια, περιορισμούς στη χωρητικότητα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό το να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Πολύ δύσκολα, όλα μεταφερθήκαν για του χρόνου. Και υπάρχει πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Μάλιστα. Γιατί δεν ξέρουμε και του χρόνου αν θα ισχύουν τα ίδια μέτρα.
Μάλιστα. Αυτό που λέμε όλοι είναι να βρεθεί το εμβόλιο για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε μια νέα κανονικότητα και όσο καθυστερεί, οι επιπτώσεις βέβαια θα είναι όλο και μεγαλύτερες. Κυρία Γρανούζη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.